Σύσκεψη όλων των φορέων αμαία της Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου Αμαία Νομού Αρκαδίας, στο παλαιό κτίριο του Δημαρχείου Τρίπολης. Στη σύσκεψη παρευρέθηκε και ο πρόεδρος της ΕΣΑΜΕΑ, του EDF και της IDA, Ιωάννης Βαρδαγασκάνης. Ο κ. Βαρδαγασκάνης μαζί με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αμαία του Νομού Αρκαδίας, Νίκο Καραλή, καλωσόρισαν όλους τους εκπροσώπους της περιφέρειας και ζήτησαν μαζί τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα αμαία στην καθημερινότητά τους. Ιδρύθηκε και είναι πλέον γεγονός η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ένα δευτεροβάθμιο δικαστικό όργανο των ατόμων με αναπηρία, το οποίο υπάγεται στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες. Οι ιδρυτικά μέλη της περιφέρειας είναι το Σωματείο Αμαία Κορίνθου, το Σωματείο Αμαία Τρίπολης, Λακωνίας, Σπάρτης και Μεσσηνίας και Αργολίδος. Χτες έγινε η πρώτη συνεδρίαση, όπου εξελέγει η προσωρινή διοίκηση, στην οποία συμμετέχω και εγώ σαν αντιπρόεδρος, και θα προχωρήσουμε πλέον σε ίδρυση με έδρα την Τρίπολη, σε ίδρυση του γραφείου και όλων των υπόλοιπων στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία της περιφέρειας. Η περιφέρεια Πελοποννήσου αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη δύσκολη εποχή, καλείται να αντιμετωπίσει φλέγοντα θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο, όπως είναι οι δυσκολίες πρόσβασης και προσβασιμότητας σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Πελοποννήσου και θέματα όπως είναι με τα ΚΕΠΑ σε όλη την Πελοπόννησο και άλλα τρέχοντα θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες. Τέλος, ο κ. Ποτήρης μίλησε και για τις ασύλληπτες καταστάσεις που βιώνουν καθημερινά τα άτομα με ειδικές ανάγκες στα κέντρα πιστοποίησης, αφού η αναμονή μπορεί να είναι και ένας χρόνος. Ένα άλλο θέμα που πλέον επαναλαμβάνουμε συνέχεια και το λέμε και θα το ξαναλέμε, αφορά τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας, τα περίφημα ΚΕΠΑ. Η κατάσταση δεν δείχνει να βελτιώνεται. Οι αναμονές πλέον έχουμε αρκετές αναμονές οι οποίες φτάνουν τον χρόνο. Έγιναν κάποιες προσπάθειες, έγιναν κάποιες αλλαγές όσον αφορά την διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών προς διευκόλυνση των ΑΜΕΑ, αλλά μάλλον διευκόλυνση δεν φαίνεται να γίνεται, γιατί οι χρόνοι παραμένουν το ίδιο. Εκείνο που έχει προστεθεί και δυστυχώς αυξάνει το χρονικό διάστημα αναμονής είναι μετά τα ΚΕΠΑ. Μετά την επιτροπή, λοιπόν, μετά την γνωμάτευση και την χορήγηση ποσοστών αναπηρίας σε άτομα με αναπηρίας, μεσολαβεί ένα διάστημα το οποίο έχει φτάσει πλέον, φτάνει 5-6 μήνες, ίσως και 7 και παραπάνω, για τις οποιαδήποτε παροχές δικαιούται ο ΑΜΕΑ. Αυτό είναι ένα απαράδεκτο γεγονός και δυστυχώς συμβαίνει. Έχουμε δηλαδή μια αναμονή η οποία μπορεί να φτάσει ένα χρόνο για να περάσει από την Επιτροπή και προστίθεται κι άλλος ένας χρόνος για να πάρει μετά τις παροχές του. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο για ανθρώπους οι οποίοι ζουν με τα προνοιακά και με τις συντάξεις.